Το 2023 με έκανε να καταλάβω ένα πράγμα. Το να είσαι anime fan. Θα μπορούσα να πω ότι πέρυσι ζήσαμε μία από τις καλύτερες anime χρονιές, μόνο και μόνο στο του χρόνου να πω ακριβώς το ίδιο. Το 2023 μου απέδειξε ένα πράγμα. Το ότι τα anime είναι επιτέλους mainstream. Με πληθώρα σειρών, όχι μόνο σε αριθμό αλλά και σε είδος. Κάνοντας έτσι κάθε σεζόν να είναι μοναδική, αλλά κυρίως να έχει κάτι για όλους. Έχουμε σειρές και ταινίες που χτυπούν ρεκόρ ακροαματικότητας. Και φυσικά, τη μεγαλύτερη αναγνώριση που θα μπορούσαμε να είχαμε ποτέ, με την ταινία Το Αγόρι και ο Ηρωδιός του Μιαζάκη, να αναγνωρίζεται από την ίδια την Ακαδημία Όσκαρ και να είναι υποψήφια όχι μόνο σε μια κατηγορία, αλλά σε δύο. Νομίζω το 2023 είναι η πρώτη φορά που χάρηκα σαν άτομο που δεν με ενδιαφέρει και να με κάνουν spoil. Γιατί ο Γολγοθάς για να αποφύγεις να φας spoils ήταν πραγματικός άθλος. Αν ειδικά έβλεπες σειρές όπως τον Τζούτσου Κάισεν, ήξερες μέχρι και πότε τα δισέγγωνα το χαρακτήρα θα πεθάνουν. Ξέρεις ότι το χόμπι σου έχει σταματήσει να είναι underground όταν όλοι μιλάνε γι' αυτό και προσωπικά χαίρομαι. Αγαπώ που τα άνιμε φεύγουν από τα παρασκήνια. Και τι καλύτερο για μία από τις καλύτερες άνιμε χρονιές από το να γιορτάσουμε το αγαπημένο μας χόμπι με όλο τον κόσμο στη μεγαλύτερη διοργάνωση αφιερωμένη στα άνιμε. Αυτή είναι η κριτική μου για τα Anime Awards του Crunchyroll. Τι είναι Anime Awards? Μέσα στην απλή τη σοφία που τους διακατέχει, η συνδρομητική πλατφόρμα Anime Crunchyroll αποφάσισε πίσω στο 2017 να οργανώνει ετησίως έναν anime διαγωνισμό όπου θα συμμετέχουν όλες οι anime σειρές του περασμένου χρόνου και θα διαγωνίζονται σε 25 κατηγορίες. Κάθε κατηγορία έχει 6 finalist που έχουν επιλεχθεί από τους ειδικά εκπαιδευμένους κριτές του Crunchyroll, βετεράνους στη βιομηχανία και anime content creators. Έτσι, όταν όλες οι κατηγορίες έχουν αποφασιστεί, το Crunchyroll ανοίγει τις anime κάλπες όπου οι fans παγκόσμια μπορούν να ψηφίσουν την αγαπημένη του σειρά. Μιας και οι περισσότεροι διαγωνισμοί υποφέρουν από το γεγονός ότι ο κόσμος ψηφίζει το αγαπημένο του και όχι το καταλληλότερο για μια επιλογή, το Crunchyroll σοφά αποφάσισε να επιτρέπει και στους κριτές να ψηφίζουν μαζί με τους fans. Όλοι οι νικητές θα ανακοινώνονται σε τελετή. Άρα ας ξεκινήσουμε με την πρώτη μας κατηγορία. Δυστυχώς, αν μια σειρά δεν έχει αρχική γλώσσα τα αγγλικά ή αν δεν είναι του Netflix, σπάνια τη βλέπω σε άλλη γλώσσα πέρα από τα ιαπωνικά. Και όχι, δεν είναι η σνομπαρία μου που μιλάει, υπονομεύοντας τους ανίκανους Αμερικάνους ηθοποιούς φωνής και ανεβάζοντας τους Ιάπωνες για την εξαιρετική δουλειά τους. Οι επιλογές μου βασίζονται καθαρά στην έκφραση συναισθημάτων της κάθε γλώσσας και φυσικά προέρχεται από την κουλτούρα του κάθε λαού. Παρ' όλα αυτά, μελέτησα τις 6 επιλογές μας. Και αν και αρχικά πίστευα ότι η επιλογή μου θα ήταν ο βετεράνος σε αυτό το σημείο, Johnny Young Boss, η πραγματικότητα είναι ότι αυτός που με τράβηξε ήταν ο Ryan Cold Levy, που κατά τη γνώμη μου πετυχαίνει άψογα τον Denji. Είναι αρκετά αλήτης και πανούργος ώστε να μου πουλήσει το ρόλο. Και πραγματικά δεν είναι ο μόνος σε αυτή τη σειρά. Και θέλω να σας προτείνω να δώσετε μια ευκαιρία στην αγγλική έκδοση του Chainsaw Man. Αλλά τι είναι τα άνιμε χωρίς ιαπωνικές φωνές, εικόνες που κουνιούνται χωρίς ήχο, φαντάζομαι. Αυτή είναι η καλύτερη ηθοποιή στα ιαπωνικά. Εδώ η επιλογή μου ήταν πραγματικά εύκολη. Αλλά όχι γιατί δεν έχω αρκετές πληροφορίες, αλλά αντιθέτως, γιατί ξέρω τους ηθοποιούς και όλοι ήταν άψογοι στους ρόλους τους. Η Άτσουμι Τανεζάκη συνήθως ακούγεται εκπληκτική στους ενήλικους ρόλους της, αλλά λατρεύω ότι αλλάζει τελείως όταν κάνει την Άνια. Ο Κικουνόσου και Τόγια, που κατάφερε να υποδηθεί τον Τέντζι, ένα ρόλο που κατά τη γνώμη μου ήταν κομμένος και ραμμένος για τον Νομπουχίρο Οκαμότο. Την Γιώσινο Αογιάμα, με το απίστευτο εύρος φωνής της με την Πότσι. Και τέλος, τρεις από τις πιο διάσημες φωνές. Με το Γιουίτσι Νακαμούρα και το Γιούγκι Κάτζι να έχουν θερήσει όλες τις παραγωγές και να έχουν χτυπήσει σε αυτό το σημείο θρυλικό στάτους στο voice acting. Αλλά επίσης και τη Μαγιούμι Τάνακα. Δηλαδή, μεταξύ μας, ποιο τσιτ γίνεται. Έχει τη φωνή του ίδιου του Λούφι. Δεν γίνεται πιο δύσκολη επιλογή. Νομίζω πραγματικά ότι μόνο η Μάσα Κονοζάουα λείπει για να καούν οι σερβερς. Του χρόνου θα έχουμε την Τανάκα, την Οζάουα στο Ντάιμα, το Μωριτάκα Μασακάζου στο Blitz και μιας και θα κυκλοφορήσει και το retelling του Ναρούτο με την Τακεούτσι, θα έχουμε το Dragon Ball επιτέλους και επίσημα να κοντράρει τα Big 3. Και ξέρετε τι, θα πάω κόντρα στο κατεστημένο. Θα το δώσω στον Τέντζι. Και γιατί? Γιατί ήταν ο πρώτος ρόλος του. Αυτό είναι ένα άτομο που για πρώτη φορά έπαιξε σε άνιμε και ακουγόταν έτσι. Έχετε ακούσει νέους voice actors. Σοβαρά, δεν είναι και από τις καλύτερες εμπειρίες. Τον ψήφισα γιατί πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από τους top voice actors που συνέχεια κάθε χρόνο νικάνε. Η επόμενη κατηγορία κάθε χρόνο μου είναι αδιάφορη, αλλά για μία χρονιά κατάφερε να μου προσφέρει και εμένα κάτι.
Μιας και μιλάμε για ending sequence, σημαντικό δεν είναι μόνο η μουσική, αλλά και πώς ταιριάζει με το animation. Και δεν το κρύβω ότι σε αυτή την κατηγορία άνετα βασίλεψε το Chainsaw Man. Μεταξύ μας, άνετα έβγαζα μια λίστα με 6 endings μόνο με Chainsaw Man και πιστεύω σίγουρα ότι κανένας δεν έχει κανένα παράπονο. Και τα 12 endings στη σειρά ήταν σκηνοθετικά masterpieces. Μαζεύοντας τα καλύτερα ταλέντα του animation αλλά και της μουσικής. Έχετε ιδέα τι μπάντες και τραγουδιστές είχαν αυτά τα endings? Αφήναν κάθε σκηνοθέτη να κεντήσει μόνος του και με τον καθένα αγνοώντας την αισθητική της σειράς ώστε να φτιάξει ένα θαύμα. Δηλαδή, για όλο το μίσος που τρώει η σειρά από τα ιντερνετικά στελέχη του Studio Pierrot, ο Ρίο Νακαγιάμα κέντησε σαν σκηνοθέτης. Ειλικρινά ήμουν έτοιμος να αγνοήσω όλες τις υπολείπες επιλογές. Όχι γιατί ήταν κακές, ίσα-ίσα. Το Ακάρι με έκανε να νιώσω τον δράμα που επικρατούσε πίσω από τους χαρακτήρες του Jujutsu Kaisen. Μια λύπη που το Happiness of the Dead και το Colors σβήσανε. Το Koi Kogar ήταν πιθανότατα η πιο αδύναμη για μένα επιλογή στη λίστα, αλλά είναι Man with a Mission με Millet. Είναι φάση λες και πάω για φαγητό και κάνω skip μουσακά γιατί στο ψυγείο έχω παστίτσιο. Η διαφορά είναι ελάχιστη. Έτσι ο τελευταίος παράγοντας για μένα ήταν ένας. Ποιο ending δεν κατάφερα να σκυπάρω ποτέ. Και θα το παραδεχτώ. Ένα από αυτά τα endings σε αυτή τη λίστα δεν μπορούσα να το κάνω skip. Και ναι, για όση αδιαφορία έδειξα για τη σειρά, συγγνώμη, το Oshinoko έχει το καλύτερο ending. Τα visuals καταφέρουν να δέσουν με τη μουσική παρόμοια με το Chainsaw Man, αλλά οποιοδήποτε ending ξεκινάει να παίζει πριν μπει το animation του ending προς το τέλος του επεισοδίου και κολλάει άψογα, είναι ένα αυτόματο δεκάρι για μένα. Queen Bee, είσαι πραγματικά ο βασίλισσα της καρδιάς μου. Τι είναι όμως αυτό που μας χαϊπάρει για να δούμε μια σειρά? Φύγαμε για openings! Ξανά θα είμαι bias σε αυτήν την κατηγορία, διότι τα openings για μένα είναι τέχνη. Δεν φτάνει να έχεις καλά visuals ή καλή μουσική, πρέπει να υπάρχει αρμονία μεταξύ των δύο μέσων. Και σε αυτή την κατηγορία πραγματικά θα το παραδεχτώ. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω ένα. Πράγμα που κάνει τη δουλειά των κριτών να δείχνει αξιόλογη. Στα προηγούμενα events, η επιλογή του νικητή ήταν σχετικά εύκολη. Αλλά όταν κοιτάς 6 υποψηφίους και πρέπει να σκεφτείς, σου δείχνει ότι έπεσε δουλειά. Μπράβο Βίσματα! Και θα το παραδεχτώ ανοιχτά ότι και τα 6 στα μάτια μου είναι masterpieces. Το Innocent Arrogance, με τη μοναδική σκηνή με το χαρακτήρα να τρέχει και με το line art να τον ακολουθεί, το μέσα σε ζωντάνια και ρυθμό Song of the Dead, το Where Are Blue που σοβαρά δεν μπορούσα να το κάνω skip με τίποτα, το Idol που, ό,τι και να πω θα είναι λίγο, είχε τρελάνει τον κόσμο εκείνη την περίοδο, το Work που ειλικρινά έκανε τη μισή δουλειά σε όλη τη σειρά. Ένας από τους λόγους που κατάφερα να την τελειώσω ήταν διότι το opening ήταν εκπληκτικό. Με σόκαρε οπτικά αλλά και ακουστικά. Και πιθανότητα να είναι το αγαπημένο μου camera rotation της χρονιάς. Σοβαρά, πώς τα κατάφεραν και αυτή η σειρά δεν έδειχνε καλή? Και δεν αστείευομαι, όλα είναι νικητές. Και αν δεν υπήρχε ο ξεκάθαρος νικητής με διαφορά, πιθανότητα να ζοριζόμουν να επιλέξω κάποιον. Το Kickback, το opening που έσπασε τα 100 εκατομμύρια προβολές, το opening που αντιλαμβάνεται καλύτερα από όλους το όραμα του Τάτσου και Φουτζιμότο, με οπτικές αναφορές σε γεγονότα, ταινίες, αλλά και υποσυνείδητα μηνύματα πίσω από υποσυνείδητα μηνύματα πίσω από βαθύτερα νοήματα για τη ζωή. Σκηνοθετημένο από τον μεγαλύτερο και καλύτερο anime opening σκηνοθέτη της δεκαετίας, Σίγκο Γιαμασίτα, το Kickback είναι απόσταγμα από αυτό που φτιάχνεται η νοσταλγία. Ξέρετε τι εννοώ, που όταν είσαι νοσταλγικός για κάτι και το θυμάσαι καλύτερα από ό,τι ήτανε και somehow όλο αυτό πασαλημένο σε ένα opening που βγήκε πέρυσι, είναι κλινικά αποδεδειγμένο από όλους τους κατασκευαστές πλυντηρίων που συνιστούν να μην κάνει skip το καλύτερο opening, αν όχι το 2000, τουλάχιστον της δεκαετίας. Και πραγματικά το ρίχνω πάρα πολύ με αυτό το χαρακτηρισμό. Είναι opening που παίζει στη λούπα 5-6 φορές πριν καλά-καλά αρχίσει να βλέπεις το επεισόδιο. Side note. Σοβαρά, πού είναι τον Dr. Stone και τον Wasuregaki? Νιώθω ότι τον Dr. Stone έχει φάει ασυγχώρητο ignore σε αυτό το διαγωνισμό. Έπρεπε να πάρει έστω μερικά nominations. Και ναι, επίσημα το κάνω το 7ο opening σε αυτή τη λίστα. Αυτό είναι το δικό μου nomination. Αλλά η μουσική δεν περιορίζεται μόνο στην αρχή και στο τέλος. Αυτά είναι τα καλύτερα OSTs. Το soundtrack είναι κάτι που όταν το ακούς πρέπει να αναπολύσεις σκηνές. Και σε πολλές περιπτώσεις, η επιλογή καλού soundtrack είναι δύσκολη γιατί καταπίνεται από τα visuals. Το τέλειο score δεν περιορίζεται μόνο σε όμορφες μελωδίες, αλλά και στο να σου προκαλέσει μια ανάγκη να δεις το υλικό που σχετίζεται με αυτό. Ήμουνα έτοιμος να μιλήσω για το μοναδικό κινηματογραφικό επίπεδο ατμοσφαιρικό soundtrack του Suzume, το παιχνιδιάρικο και γεμάτο ζωντάνια Bocchi, το δυναμικό Attack on Titan και φυσικά το κυριολεκτικά γκουρμέ σε επίπεδο αλλά και σε ποικιλία soundtrack του Chainsaw Man, αλλά το μόνο soundtrack με το χέρι στην καρδιά που πραγματικά θυμάμαι είναι το Demon Slayer. Κλασική ιαπωνική μουσική, γεμάτη πάθος, τέλειος συνδυασμός με ξυφομαχίες, γεμάτη χαρακτήρα. Η επόμενη κατηγορία είναι και η πιο μπερδεμένη. Από τον τίτλο και μόνο είχα φανταστεί ότι θα μιλάμε για αποκλειστικά insert songs που θα έχει το κάθε anime.
ξέρετε, τα τραγούδια με στίχους που παίζουν μέσα στο επεισόδιο, αλλά τελικά κάποιες επιλογές ήταν κομμάτια από το opening και το ending. Πάλι. Αλλά τώρα, χωρίς animation, εύκολη κατηγορία για το Σούζουμε να πάρει ποντάκια, μιας και η μουσική της ταινίας, ειδικά το theme song, ήταν απίστευτα καθηλωτικό, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι το πιο catchy κομμάτι όλης της χρονιάς ήταν με διαφορά το Kickback. Αλλά τι κάνεις όταν δεν μπορείς να δώσεις βραβείο στους cute χαρακτήρες γιατί δεν είναι πρωταγωνιστές? Φτιάχνεις μια μούφα κατηγορία. Μιας και μιλάμε για χαρακτήρες που θα θέλαμε να προστατέψουμε, σίγουρα δεν θα επέλεγα τη Σουλιέτα Μάρκλι. Μεταξύ μας κάποιος πρέπει να μας προστατέψει από αυτήν. Την Άνια, όχι, δεν την προστάτευα. Θα την άφηνα έξω. Χωρίς παλτό, στο κρύο, παρέα με τον Μπόντο. Ο Ποτσίτα δεν θέλει protection, καλύτερη διατροφή θέλει. Ο Μπότσι και η Μπότσι είναι πολύ κοντά στα ονόματα, αλλά έχω αδυναμία στην Μπότσι, άρα ο κοντός θα φάει σουτ. Έτσι πάμε στο τελικό. Μπότσι εναντίον Μύρι. Ξέρω ότι δεν θα κερδίσει, αλλά όταν ακούω τη Μύριτσα να λέει πάπα, σπαράζει γερή και καρδούλα μου. Αχ, πεθαίνω. Σταμάτα, Μύρι. Αλλά τι είναι ο πρωτάγωνιστ χωρίς τον Μπαλαντέρ? Best supporting character. Για μένα supporting character δεν είναι μόνο ο Mr. ή η Mrs. Έχω λίγο λιγότερο screen time από τον πρωταγωνιστή ή έχω τον τίτλο του καλύτερου φίλου. Είναι οι χαρακτήρες που μας καθήλωσαν. Αυτοί που αξίζουν να είναι νούμερο 1, αλλά για μια τρίχα χάνουν τον τίτλο. Αυτοί που μέσα στη σειρά τους είχαν δικό τους arc. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο άτομο για αυτή την κατηγορία από τον Γκέτο. Η παραχμή του Γκέτο από καλύτερο φίλο σε εχθρό είναι μια από τις καλύτερες θεματολογίες του Τζουτζούτσου Κάισεν. Ο παραδοσιακός ήρωας που πίστευε στη δικαιοσύνη χωρίς αντάλλαγμα, μόνο και μόνο ώστε ο κόσμος να τον προδώσει και να του κοπούν τα φτερά. Ένα άτομο προορισμένο για δόξα που η απελπισία του τον οδήγησε στη σκοτεινή μεριά. Ο τέλειος ανταγωνιστής, μόνο και μόνο γιατί αν η ζωή του ήταν διαφορετική, θα ήταν ο τέλειος πρωταγωνιστής. Στην πρώτη του εμφάνιση, ο Γκέτο αποτελεί το άλλο μισό του Γκότζο. Σκέφτεται ορθά, ώστε να αντικρούσει τον ανοργάνωτο τρόπο ζωής του φίλου του, αλλά τον υποστηρίζει. Υπάρχει λόγος που ο Γκότζο ήταν και αυτός υποψήφιος σε αυτή τη λίστα. Γιατί και οι δυο τους ήταν πραγματική ομάδα. Όταν όμως ο Γκότζο τον άφησε πίσω, έχασε την πίστη στον εαυτό του και μαζί την πίστη στην ανθρωπότητα. Από πλάσματα που πρέπει να προστατέψει, οι άνθρωποι γίνανε βρώμικα ζώα που αξίζουν να θανατωθούν. Παρόλο όμως την κακία του, ακόμη και με στην κατακλείδα της ζωής του, δίστασε να σκοτώσει ή να μισήσει τους συνομιλικούς του. Ακόμα και αν αυτό θα τον έφερνε πιο κοντά στους σκοπούς του. Πραγματικά, ο τέλειος support και εξαιρετικός ανταγωνιστής. Και με τους support χαρακτήρες στην άκρη, καιρός είναι να πιάσουμε τους main. Πιθανότατα μια πολύ δύσκολη επιλογή, καθαρά γιατί όλοι σε αυτή την κατηγορία έχουν ένα πλεονέκτημα ενάντια στους υπόλοιπους. Η χαοτική και χιουμοριστική Μπότσι, ο ειλικρινής και μέσα σε καλοσύνη Μομπ, ο Έρεν Γκέγκερ και η ψυχρή του προσωπικότητα, ενώ αποφασίζει να κηρύξει πόλεμο σε όλο τον κόσμο. Ο Ντέντζι, ένα παρατημένο παιδί χωρίς όνειρα, χωρίς τίποτα, μεγαλωμένο στην εκμετάλλευση και στην κακοποίηση. Ένα άτομο που αναζητάει την αξία της ύπαρξης, τη σημασία της στοργής, της αγάπης, του πόνου και του έρωτα. Και ο Θόρφινο εκδικητής, ένα άτομο που ασπάστηκε το μίσος. Ένα άτομο που η μοίρα έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι μαζί του. Ένα άτομο που κατάλαβε ότι σε μια ιστορία εκδίκησης υπάρχουν πολλοί νικητές. Αλλά πάντα μόνο ένας χαμένος. Ο Drake ο καπετάνιος μας. Σοβαρά παιδιά, ξεκολλήστε, σταματήστε να βάζετε το One Piece παντού. Okay, το live action πούλησε, το έχετε είναι στο Netflix, θα πουλήσει και αυτό. Άντε touch grass βίσματα. Η αρχική μου επιλογή ήταν ότι ο καθαρός νικητής ήταν ο Ντέντζι. Η προσωπικότητά του, η συμπεριφορά του, οι αντιδράσεις του και οι αντιλήψεις του για τον κόσμο. Έναν κόσμο γεμάτο δαίμονες. Γεμάτο θάνατο. Γεμάτο βία. Έναν κόσμο χωρίς ονειροπόλους. Έναν κόσμο στον οποίο γεννιέσαι για να υποφέρεις. Και δυστυχώς ήταν η λάθος επιλογή. Γιατί ο Ντέντζι που αναφερόμουν ήταν το άτομο στο τέλος του πρώτου arc. Ή τουλάχιστον μετά τη σκηνή της Ρέζε. Έτσι για τώρα η επιλογή μου θα πάει στο Θόρφιν. Και νομίζω το κοινό θα συμφωνήσει εδώ. Εκτός να ψηφίσουν τον καπετάνιο Ντρέικ. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο δράμα, είναι και αγάπη. Όσο χορτά το σήμερα το 2022, τόσο πεινασμένος είμαι τώρα για αγαπούλες και cute ιστορίες. Έτσι, η μόνη σειρά που άγγιζε αυτόν τον τίτλο ήταν η μόνη σειρά που μου έδωσε συναισθήματα μεταξύ δύο ατόμων. Η ανάγκη της Τόμ ώστε να αναγνωριστεί από το αγόρι που αγαπάει, ο Τζουν να μην νιώθει Χριστό και η κατακλείδα που ήρθε μόλις σε μία σεζόν, καλύπτοντας έτσι όλο το μάγκα. Αρχή, μέση, τέλος και όλα χωρίς χάσιμο χρόνο. Ακούς καγουγιά! Μια κατηγορία που μετά από πολλή σκέψη πιστεύω ότι πηγαίνει δικαιωματικά στο Vinland Saga Season 2. Η σεζόν που γέλασα, είδα δράση, φοβήθηκα, αλλά κυρίως ένιωσα άσχημα. Το βάσανο του Thorfinn
και η μεταφορά του μάγκα σε άνιμε ήταν απλά masterpiece. Δύσκολη επιλογή, γιατί όταν ακούω φαντασία, σκέφτομαι δημιουργικότητα, διαφορετικότητα από το συνηθισμένο. Κάνοντας έτσι επιλογές όπως το Demon Slayer και το Hell's Paradise, που όντως έχουν εξωπραγματικά όντα, κάπως λάθος επιλογές. Διότι όντως περιέχουν εξωπραγματικά όντα, αλλά το setting τους είναι ρεαλιστικό. Η λογική θα ήταν να συγκρίνουμε τα πραγματικά fantasy. Το Muscle, το Ranking of Kings και το Mushoku Tensei, μιας και είναι πραγματικές fantasy σειρές, αλλά και οι τρεις τους παρά είναι πολύ συνηθισμένες. Έτσι, μιας και καμία από τις τρεις δεν ξεχωρίζει, θα πάω με αυτή που πέρασα καλύτερα για να διαλέξω το Muscle. Όμως, καλή φαντασία, αλλά εδώ θέλουμε δράση. Όπως η ακονισμένη λεπίδα ενός σπαθιού, έτσι και η δράση είναι το σημαντικότερο κομμάτι στα battle anime. Μερικές φορές όμως δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά. Τα καλύτερα anime δίνουν όχι μόνο ποιότητα, αλλά και ποσότητα. Μάχες με σπαθιά, μάχες στον αέρα, μάχες μεταξύ ανθρώπων, μάχες μεταξύ τεράτων. Η δράση απαιτεί μεγάλο όραμα και πολύ ταλέντο. Και με τις επιλογές που έχουμε, πριν αυτού εδώ, φύγει από εδώ πέρα. Η επιλογή καλύτερης δράσης είναι Golgothas. Το Attack on Titan έδωσε μια από τις καλύτερες συγκινητικές σκηνές δράσης με τη Hanzo ενάντια στους αμέτρητους Colossal Titan. Γεμάτη φωτιά, ταχύτητα και μεγάλες επιθέσεις. Το Demon Slayer συνδύασε την τελικά τη ξυφομαχία με μαγιασμένους αγώνες επιβίωσης με ένα πολύ ικανοποιητικό τέλος. Ο Λουφ και ο Κάιτο συνέχισαν να πολεμούν ακόμη σε μια διαμάχη που με κάνει να αναρωτιέμαι πότε θα σταματήσει! Αλλά μετά ήθελα να συνεχίσει. Αλλά μετά ήθελα πάλι να σταματήσει. Με τη μόνη παρομοίωση που να μου έρχεται είναι ότι το One Piece όσο αφορά τη δράση είναι σαν να πηγαίνει τένις από την ασυτεία στην υπερτροφία. Αλλά όπως το να τρως όλη την ώρα δεν είναι υγιεινό, έτσι και το One Piece δεν ξέρει πότε να σταματήσει ώστε να αποφύγει να γίνεται βαρετό. Από μόνα τους κάθε στιγμιότυπα στις μάχες του Wano είναι εξαιρετικά. Αλλά όταν συνεχόμενα γίνονται τόσα πολλά με τόση καθυστέρηση, η δράση χάνει το νόημά της. Και έτσι φτάνουμε στα δύο τελευταία μας. Το Chainsaw Man και το Jujutsu Kaisen. Και όσο και αν πιστεύω ότι το Chainsaw Man είχε εκπληκτικές σκηνές δράσης, το Jujutsu Kaisen έδωσε σκηνές που θα μπορούσα να τις χαρακτηρίσω ως πίνακα ζωγραφικής. Με τον Dodge και τον Gojo να έρχονται αντιμέτωποι σε μια μάχη μέσα στην έκσταση και στα συναισθήματα, δείχνοντάς μας πως σε εκείνο το σημείο η ιστορία άλλαξε για πάντα. Με ένα απογοητευμένο πατέρα, μοναχό, ανίκανο να σταθεί στο παιδί του, απομονωμένο και αποξενωμένο, για πρώτη φορά στη ζωή του να βάζει την περηφάνεια του πάνω από κάθε τι. Δεν έχω να πω πολλά εδώ, το χιούμορ είναι υποκειμενικό και εκτιμάται μόνο όταν είναι σε φέρλιο. Από τις επιλογές εδώ, δεν θα μπορούσα να πω ότι γέλασα έστω και λίγο με τα περισσότερα. Η σύγκριση για μένα ήταν μεταξύ του Μπότσι The Rock και του Muscle. Όσο όμως και αν η σειρά προσπαθούσε να μου πουλήσει το χιούμορ, η αλήθεια είναι ότι έβλεπα τον Μπότσι περισσότερο στα Slice of Life. Αλλά πάλι δεν ήξερα τι να επιλέξω. Έτσι η επιλογή μου ήταν η μόνη που θα μπορούσα να κάνω. Το Art Direction για τους περισσότερους είναι κάτι περίεργο. Αν ρωτήσω τι γνώμη έχει κάποιος για το Art Direction, συνήθως δίνουν αόριστα σχόλια περί χρωμάτων και αισθητικής. Για να το ξεκαθαρίσω, Art Direction αφορά την ατμόσφαιρα, πώς τα χρώματα συνδυάζονται με το φωτισμό, αλλά και κυρίως τα backgrounds. Είτε digital, είτε ζωγραφισμένα στο χέρι, τα backgrounds οφείλουν να δίνουν βάθος, να ξεχωρίζουν από τους χαρακτήρες και να σε κάνουν να θες να τα επισκεφτείς. Νομίζω από τις επιλογές, τρία επικράτησα για μένα: το Jujutsu Kaisen, το Chainsaw Man και το Demon Slayer. Με το τρίτο να αποτελεί την επιτομή των digital backgrounds, αλλά με τα άλλα δύο να χτυπάνε στο ευαίσθητο σημείο μου, που δεν είναι μυστικό, είναι μία από τις μεγαλύτερες anime αδυναμίες μου. Πέρα από over detail τα animated νερό, μία από τις μεγαλύτερες anime αδυναμίες μου είναι η πόλη. Μου αρέσουν οι μάχες της πόλης, μου αρέσει που ανά πάσα στιγμή μπορείς να καταστρέψεις ένα κτίριο, μου αρέσει ο φωτισμός τη νύχτα, αλλά επίσης και η ομή βρωμιά της ημέρας. Έχοντας μεγαλώσει σε πόλη, προστατευμένος από τεχνητά φώτα, μέσα στην κίνηση των αυτοκινήτων, στον θόρυβο και με το μαύρο και τον γκρι χρώμα να κυριαρχούν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην επιλέξω πόλη ως το αγαπημένο μου setting. Και πραγματικά, εδώ η επιλογή είναι δύσκολη. Αρχικά ήθελα να επιλέξω την πανέμορφη νύχτα της Σιμπούγια, με τα χρώματα, καθώς και τη σταδιακή παρακμή που έρχεται από τη μάχη με το Σούκουνα, ή ακόμη και τις σκηνές με στο μετρό, με κάθε τοίχο να είναι μια επιπλέον πλατφόρμα αναπήδησης σε μια μάχη. Αλλά μετά κάθισα και είδα το Chainsaw Man. Όσο και αν θέλω να δω το Jujutsu Kaisen να νικάει, το Chainsaw Man είναι ασύλληπτο. Η λεπτομέρεια, τα textures παντού,
τα μουντά χρώματα που συμβολίζουν όχι μόνο την κατάσταση του κόσμου, αλλά και τα συναισθήματα των ανθρώπων, διακριτικές σκηνές όπου δύο χαρακτήρες μπαίνουν σε ένα δωμάτιο και οι underclasses σου φαίνονται στους καθρέφτες, ένας παρτημένος νηπτήρας ή ακόμη και πεταμένο φαγητό. Νομίζω η σκηνή που με κέρδισε ήταν μια φίλη σκηνή με τον Άκη να πίνει ελληνικό στο μπαλκόνι του σπιτιού του. Το Jujutsu Kaisen είναι απίστευτο, αλλά το Chainsaw Man είναι λίγο καλύτερο. Αν οι περισσότεροι δεν είχαν ιδέα για το Art Direction, εδώ θα έλεγα ότι δεν έχει ιδέα κανένας μας. Η αιτιολόγηση είναι ότι αφορά το στήσιμο της κάμερας στη σκηνή, τις σκιές, την αναλλαγή σκηνών και συγγνώμη, δεν μπορώ να συνεχίσω, δεν λέω άλλα. Όλα είναι σκηνοθετικά masterpieces. Το Attack on Titan με το Rumbling, το Demon Slayer με τη μάχη στο ξέφωτο, το Tengoku με την post-apocalyptic αισθητική που θυμίζει Last of Us, το Jujutsu Kaisen με πιθανότητα το πιο trippy επεισόδιο ever και το Vinland Saga για την πιο συγκινητική σκηνή χαρακτήρα να πεθαίνει με όλη του τη ζωή να περνάει μπροστά από τα μάτια του. Το οποίο, by the way, ήταν οριακά όλο anime original. Η μόνη όμως σειρά που πραγματικά κυνήγησε το κινηματογραφικό look ήταν το Chainsaw Man. Ο Ryu Nakayama προσπάθησε τόσο φανατικά να κάνει την anime σειρά του μη anime, στο σημείο που να γίνεται παρεξηγήσιμος από τους casuals. Άτομα που έχουν συνηθίσει το συνηθισμένο flat shot κάμερας με τους χαρακτήρες να μιλάνε ή το κλασικό traveling δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω, δεν μπορούν να αντιληφθούν τις κινηματογραφικές οπτικές γωνίες που έχει η σειρά, τη σημασία του framing ενός πλάνου και πώς επηρεάζει τα άτομα που μιλάνε, ή ακόμη και τον ίδιο το διάλογο. Γιατί η κάμερα είναι χαμηλά όταν περπατάνε? Γιατί οι χαρακτήρες έχουν τόσο ρεαλιστική κίνηση ενώ δεν μιλάνε? Θα σας πω γιατί. Γιατί αν δεν λες πείμα στην 28 Οκτωβρίου ή στην προσευχή του σχολείου, δεν έχεις λόγο να στέκεσαι αγαλματάκια κούνητα. Κανένας άνθρωπος δεν μιλάει δίχως μέρος των συναισθημάτων του να εκφράζονται μέσω του προσώπου του, μέσω των χεριών του, του τρόπου που στέκεται, αν τρέμει, αν είναι χαρούμενος ή ακόμη κι αν είναι ανήμπορος. Αντί να έχεις τον Τέντζι να τσακώνεται με την Bauer, γιατί να μην αγνοήσεις τον ασήμαντο διάλογο βάζοντας την κάμερα στο ύψος του στήθους τους, κρύβοντας τα κεφάλια τους και κρατώντας τους εκτός φόκους. Κάτι που πραγματικά δεν βλέπεις στα άνιμε και κάτι που έκανε το Chainsaw Man να ξεχωρίζει. Και αν κρίνω πόσο πιεσμένες είναι οι περισσότερες άνιμε παραγωγές, θα ξεχωρίζει για χρόνια. Ο σκηνοθέτης σε ένα άνιμε είναι ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα της σειράς. Αν ένα άνιμε είναι άνθρωπος, ο σκηνοθέτης θα καθόριζε τα ρούχα που θα φόραγε. Πώς θα έφτιαχνε το μαλλί του, αν θα προτιμούσε φωτεινά χρώματα που θα τον κάνουν πιο κοινωνικό ή σκοτεινά που θα κρύβουν την μπάκα του. Στα άνιμε ο σκηνοθέτης είναι το look. Και μόνο και μόνο από τα πόστερ μπορείτε να καταλάβετε ποια ξεχωρίζω. Και ναι, τα ξεχωρίζω όλα. Είναι η κατηγορία με πιθανότητα τις καλύτερες επιλογές, μιας και όλες τις σειρές από μόνες τους ξεχωρίζουν. Αυτές όμως που πραγματικά με κράτησαν και τις θυμόμουν δίχως προσπάθεια ήταν τα μοναδικά κονσέρτα του Oshinoko, τα τεράστια πλάνα του Attack on Titan, με το Yuichiro Hayashi να είναι αγαπημένος μου Attack on Titan σκηνοθέτης από όλες τις σεζόν. Το Jujutsu Kaisen με το μοναδικό φωτισμό του Shota Gosozono, κάνοντας έτσι απλά σχέδια να δείχνουν πολυδιάστατα χάρη στον οπτικών γωνιών και της χρήσης του φωτός. Και τον μοναδικό Ryu Nakayama που απλά είναι ασύγκριτος. Που κάτω από μια απίστευτα πιεσμένη παραγωγή δημιούργησε κάτι το οποίο δεν μπορούσε να γίνει, αλλά παρόλα αυτά έγινε. Και αν κρίνω από τη νέα ταινία που αλλάζει ο σκηνοθέτης, ίσως να μην ξαναγίνει ποτέ. Και αν και νιώθω ότι αδικό τον Shota Gosozono, είμαι biased και θα πω Ryu Nakayama. Καλύτερα σχέδια χαρακτήρων. Μετάφραση, σχέδια που όχι μόνο είναι φιλικά προς το animation, αλλά αν τα πετάξεις μέσα σε ένα σωρό, τα ξεχωρίζεις ακόμη και μόνο από τη σκιά τους. Άλλη μια καλή επιλογή υποψηφίων, αλλά αντίθετα με τα προηγούμενα, έχουμε πιο ξεκάθαρα μέτρα και σταθμά, κάνοντας την επιλογή του νικητή πολύ ευκολότερη. Το Jujutsu Kaisen επίσης, λόγω της πίεσης χρόνου, αποφάσισε να κάνει πιο απλά σχέδια. Αλλά αυτό δεν μείωσε την ποιότητά τους, γιατί είχαμε expression sheets που δείχνανε πότε πρέπει οι χαρακτήρες να έχουν λεπτομέρεια. Και με τις ιδιοσυγκρασίες του κάθε animator, τα απλά designs κάνανε το θαύμα τους. Όσον αφορά το Hell's Paradise, μην με ρωτάτε γιατί είναι στη λίστα. Το show δεν ήταν ποτέ on model. Άρα που ξέρουν αυτοί που το επέλεξαν πώς δείχνουν οι χαρακτήρες ζωγραφισμένοι σωστά? Έτσι, πάμε στο Oshinoko και το Chainsaw Man. Το Oshinoko έδωσε ρεστάλ τελειότητας. Όλοι οι χαρακτήρες ήταν μοναδικοί. Είναι κομψοί, είναι όμορφοι, ξεχωρίζουν και έχουν το σταριλί και ενός idol. Τα μάτια της Sai και κάθε χαρακτήρα είναι χαρακτηριστικό που είμαι σίγουρος ότι θα το θυμόμαστε για χρόνια. Ακόμα και το πώς χρωματίζονται τα μαλλιά τους ήταν μοναδικό. Δυσκολεύομαι πραγματικά να μην τα βαφτίσω τα καλύτερα σχέδια της χρονιάς, αλλά μεταξύ μας δεν μπορώ να κρύψω πόσο δύσκολο ήταν να τα φτιάξεις. Μόνο και μόνο από ό,τι έχω δει online, βλέπω τα χαρτιά των χαρακτήρων και υδρώνω με τις ζωγραφιές. Αυτά δεν μπορεί να τα ζωγραφίσει ο καθένας. Έτσι πάμε στο Chainsaw Man. Με τα σχέδια που τονίζουν τη διαφορετικότητα των χαρακτήρων, όχι μόνο σε εκφράσεις, όχι μόνο σε χρώματα, αλλά και στον τρόπο που στέκονται, στο ύψος των ώμων τους, το πώς χτενίζονται ή ακόμη και πόσο περιποιημένοι είναι.
Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Ας μιλήσουμε για τα σχέδια των δαιμόνων. Όλα από το σχεδιαστή χαρακτήρων του Devilman Crybaby και όλα βγαλμένα από εφιάλτες. Ο Chainsaw Man είναι ένα design που είναι αδύνατο να κινείται. Οι συνδεσμολογίες στο λαιμό του, τα πριόνια του που συνεχώς κινούνται, είναι ένα masterpiece 2D και 3D. Με τις περισσότερες φορές να γίνεται αναλλαγή μεταξύ του 2D και του 3D μοντέλου του, δίχως να μπορώ ούτε εγώ να το εντοπίσω. Και αντίθετα με τα περισσότερα άνιμε που ένας χαρακτήρας παίρνει ένα 3D μοντέλο, ο κάθε χαρακτήρας έχει πολλά διαφορετικά μοντέλα. Από διαφορετικές οπτικές γωνίες και μερικές φορές δεν είναι καν ολοκληρωτικά 3D μοντέλα, αλλά αντίθετα 2D στοιχεία έχουν προσθεθεί από πάνω τους. Σοκ πόση δουλειά έχουν ρίξει! Και ευτυχώς που τον Demon Slayer λείπει από αυτή τη λίστα, γιατί αν ήταν εδώ πέρα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιλέξω κάτι. Και ναι, εδώ είναι ο Destro, μόλις αντιλήφθηκα ότι δεν έλειπα από τη λίστα, απλά δεν το είδα. Άρα θα δώσω μια επιπλέον κριτική. Το Demon Slayer είναι από μόνο του στη δική του κατηγορία. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πιο αναγνωρίσιμοι χαρακτήρες από αυτό. Τα χρώματα, τα σουλούπια, τα μαλλιά, τα πρόσωπα, όλα ξεχωριστά. Δεν κρύβω ότι δεν θέλω να του δώσω τη νίκη, γιατί, μόνο εύκολα δεν τα λες τα σχέδιά του. Και δεν κρύβω ότι αν το Demon Slayer δεν είχε όσο χρόνο χρειαζότανε και τον Άκυρα Ματσουσίμα να διορθώνει τα πάντα, η σειρά πιθανότατα θα έδειχνε συνεχώς χάλια. Έτσι, δεν θα του δώσω τη νίκη. Νομίζω η νίκη αξίζει δικαιωματικά στο Studio Orange. Όχι καθαρά λόγω του Trigun, αλλά για το πόσο έχουν προχωρήσει τη 3D τεχνολογία. Οι χαρακτήρες τους πάντα ήταν όμορφοι, πάντα ξεχώριζαν, αλλά με το Trigun κατάφεραν να σπάσουν το μεγαλύτερο κλισέ των 3D designs, να δώσουν στους χαρακτήρες πρόσωπα με συνέστημα. Οι αντιδράσεις και τα χαρακτηριστικά των προσώπων ήταν ήδη σε απίστευτα υψηλό επίπεδο με τον Beastars, αλλά με το Trigun ξεπέρασαν τα πάντα. Ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο και αυτό αξίζει έπαινο. Διαβάζοντας την περιγραφή, τονίζουν ότι μιλάνε για κάθε είδος animation και όχι μόνο για δράση. Έτσι και εγώ θα κάνω το ίδιο. Οι επιλογές μου είναι το Trigun, το Bob και το Chainsaw Man. Και τα τρία μοναδικά με τη δική τους δημιουργική λάμψη που τα κάνει να ξεχωρίζουν. Είτε αυτές είναι άγριες μολυβιές, είτε απίστευτες οπτικές γωνίες, είτε ρεαλισμός. Ξαναλέω, κανένα από αυτά στη λίστα δεν έχουν κάτι που να το κάνει κατώτερα από τα υπόλοιπα, αλλά η μόνη σειρά που δίνει βάση στη δράση αλλά και στον τρόπο που οι χαρακτήρες συμπεριφέρονται, το γνωστό και ως character acting, είναι το Mob Psycho και το Chainsaw Man. Και αν και δεν θέλω να το δώσω στο Mob γιατί πάει την υπερβολή σε άλλο επίπεδο, προσωπικά προτιμώ τη ρεαλιστική προσέγγιση του Chainsaw Man. Η σειρά που δεν έχει μάγκα. Η σειρά που είναι για να σε κρατήσει πρέπει να χτίσει hype από το 0. Τρεις σειρές με κράτησαν. Το Agima Mage, το Buddy Daddies και το Gundam. Και η επιλογή μου είναι το Buddy Daddies. Οπτικά κατώτερα από τα άλλα δύο, με το τεράστιο στίγμα του αν είναι gay spy x family και αντικειμενικά το καλύτερα γραμμένο από τα τρία. Το Agima ήταν μια dark κομμωδία με hot made waifus να το παίζουν για κούζες. Το Gundam, αν και σε κάθε άλλη περίπτωση θα ήταν η επιλογή μου καθαρά για το animation, το δεύτερο μέρος του ήταν σεναριακά πολύ κακό. Το Buddy Daddies, αν και είχε πολλά slice of life επεισόδια, με τους δύο χαρακτήρες να κυνηγούν τη Μύρη, η Μύρη αντίθετα με κάποια σαν την Άνια, συμπεριφερόταν σαν πραγματικό παιδί. Οι γονείς είχαν πραγματικές ανησυχίες για αυτήν, αλλά ταυτόχρονα και τους δικούς τους γολγοθάδες, με το παρελθόν τους να μην τους αφήνει να προχωρήσουν. Μερικά επεισόδια είχαν την πιο ασήμαντη θεματολογία όπως τι θα φάει η Μύρη, αλλά σκοπός ήταν να βάλουν τους χαρακτήρες σε καταστάσεις που για να τις λύσουν πρέπει να βγουν εκτός εαυτού. Και φυσικά είχε μια πάρα πολύ ικανοποιητική κατακλίδα. Οι επιλογές μου σε αυτή την κατηγορία ήταν το Black Clover και το Slam Dunk. Η Kaguya και το Psycho Pass δεν με έπεισαν ότι ήταν κάτι παραπάνω από άνιμε επεισόδια με budget. Το Suzume ήταν τα ίδια περσινά ξινά στα φίλια του Makoto Shinkai, αλλά με ένα καρεκλάκι, με πιθανότητα το πιο ασήμαντο τεχνητό love story. Και το Blue Giant απλά δεν το έχω δει ακόμα. Άρα πάμε με αυτά που με κράτησαν. Το Black Clover, μια βασανισμένη σειρά στο άνιμε μέτωπο, είχε την ευκαιρία να επιστρέψει με μια semi-canon ταινία, γεμάτη συναισθήματα, αλλά κυριότερο γεμάτη κίνηση. Όσο animation δεν πήρε τα πρώτα 100 επεισόδια, τόσο animation πήρε στην ταινία. Και guess what, όλα κουνιόντουσαν. Όλα είχαν λεπτομέρεια, όλα είχαν έντονα χρώματα, απίστευτη περίπλοκη δράση, όλα ήταν ό,τι άξιζε το Black Clover από την αρχή. Αλλά τα συναισθήματα που ένιωσα στο Slam Dunk δεν τα ένιωσα πουθενά. Μια ταινία που ακολουθεί το τελευταίο arc του manga, αλλά από την οπτική γωνία ενός άλλου χαρακτήρα, με έναν εξίσου απολαυστικό επίλογο από τον μαγκάκα της σειράς, ο οποίος όχι μόνο ήταν παραγωγός, αλλά και πιθανότατα το άτομο πίσω από όλα. Για εμένα δεν υπήρχε σύγκριση.
Σειρές που κυκλοφόρησαν το 2023 και ξεχώρισαν. Άλλη μια κατηγορία που θα σχολιάσω, γιατί είναι το Hell's Paradise εδώ. Θα παραδεχτώ ότι το άνιμε στην ανακοίνωσή του είχε πάρα πολύ hype από το manga, αλλά έχοντας δει όλη τη σειρά, συγγνώμη, τι έχει ακριβώς που το κάνει υποψήφιο? Σε μια χρονιά με τόσα masterpieces, περίσευε ένα σλότ και το πετάξαμε όπου να είναι? Είναι ντροπή, γιατί η παραγωγή του ήταν πραγματικά πάρα πολύ κακή. Δεν με ενδιέφερε η ιστορία, δεν με ενδιέφεραν οι χαρακτήρες και η σειρά έδειχνε απλά άσχημη. Προς το τέλος άρχισε να μου κινεί το ενδιαφέρον, αλλά είναι άλλη μια από αυτές τις σειρές η οποία κυκλοφορεί μόνο 12 επεισόδια, έτσι δεν προλαβαίνουμε να δούμε πολλή ιστορία. Όσο αφορά τα υπόλοιπα, οι επιλογές είναι προβλέψιμες, αλλά περιέργως όχι κακές. Το Ostinoko και το Zom 100 κάνανε και τα δύο ένα μικρό χαμό με τα κυριολεκτικά επίπεδου ταινίας πρώτα επεισόδια. Και αν και το Zom ποιοτικά έπεσε απότομα στον οπτικό τομέα, το Ostinoko δεν άλλαξε. Όλη η σειρά ήταν όμορφη, με καλή μουσική, με πιασάρικο opening και πιθανότατα το καλύτερο ending του χρόνου. Okay, είναι η τυπική σειρά στυλ Kaguya, άρα δεν υπήρχε περίπτωση να δούμε την ιστορία να προχωράει σε 12 επεισόδια, και αυτό ήταν ο λόγος που έχασε πόντους για εμένα. Η αργή αφήγηση. Όσο αφορά τα υπόλοιπα, η Botcha υποφελήθηκε σε τεράστιο βαθμό από τη δημιουργικότητα του προσωπικού της. Ως ένα 4-coma manga, που σε σχέση με ένα κανονικό ήταν περιορισμένο στο μέγεθός του, και συνήθως τα περισσότερα κεφάλαια του τελείωναν με ένα punchline, η Botcha ήταν relatable με το μεγαλύτερο μέρος του ανθρωπίνου πληθυσμού που υποφέρει από μοναξιά ή κάποια μορφή αντικοινωνικότητας. Το να παρουσιάζει ένα τέτοιο πρόβλημα μέσω κωμικών οπτικά σκηνών ήταν μια εξαιρετική ιδέα, αλλά δεν ξέρω πόσο καλά θα δούλευε αν το voice acting δεν ήταν επίσης εξαιρετικό. Η μουσική αξιομνημόνευτη. Και φυσικά το στούντιο πήγαινε τα πάντα, τερμαγκάζει τα visuals. Το πρόβλημα όμως είναι ότι το ίδιο ισχύει και για το Tengoku Daimakyo, αλλά και για το Chainsaw Man. Το Tengoku σαν εμπειρία ήταν απίστευτη, με ένα μυστήριο που ξεκλειδωνόταν ανορθόδοξα, με αρκετές διαθέσιμες πληροφορίες ώστε να μπορείς να το λύσεις από μόνος σου από τα πρώτα κιόλας επεισόδια. Και το ξέρω, γιατί ενώ βλέπαμε τη σειρά, συζητάγαμε τις θεωρίες μας και από τα στοιχεία που είχαμε μαζέψει, καταφέραμε να αποκαλύψουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Οπτικά μοναδικό, με δυνατό opening, αγαπητούς χαρακτήρες και καλό χιούμορ. Που πλην μια σκηνή στο τέλος που απλά άφησε μια άσχημη γεύση, θα ήταν υποψήφιο για Anime of the Season αν δεν είχε κυκλοφορήσει το Chainsaw Man. Όταν το αρχικό hype χάνεται, όταν οι casuals επιβάζονται στο επόμενο hype train, είναι η στιγμή που η σειρά πρέπει να δείξει αν αντέχει το πέρασμα του χρόνου. Και οι επιλογές, με εξαίρεση του Spike's Family που η δεύτερη σεζόν ήταν αντικειμενικά ένα τίποτα, ήταν πολύ καλές. Όσο και αν θέλω να κατακρίνω την επιλογή του One Piece, η αλήθεια είναι ότι φέτος, αλλά και του χρόνου με το Egghead, αξίζει να είναι σε αυτή τη λίστα. Έχοντας περάσει το μεγαλύτερο οπτικό lifting της ζωής του, με νέα designs, νέα χρώματα και νέο σκηνοθέτη, αν και μεταξύ μας τα sound effects εξακολουθούν να είναι σάπια, και συγγνώμη, είναι αλήθεια, η σειρά χρειάζεται επιγόντως ανανέωση στα sound effects. Το One Piece έβαλε τα μεγαλύτερα αστέρια στο πηδάλιο, κάνοντας τις μάχες όχι μόνο εντυπωσιακές σε κίνηση, αλλά και σε μέγεθος, καθώς επίσης και περιπλοκότητα. Με πιθανότητα το Gear 5 να είναι μια από τις πιο δημιουργικές επιλογές οπτικά, αλλά επειδή κάτι είναι δημιουργικό ή διαφορετικό, δεν το κάνει αυτομάτως και καλύτερο. Και θα το παραδεχτώ. Ήμουν ένα βήμα μακριά από το να αναφέρω τον Demon Slayer, ειδικά με μερικές από τις πιο καθηλωτικές σκηνές σε όλη τη σειρά. Αλλά δυστυχώς, για εμένα η τρίτη σεζόν δεν κατάφερε να ξεπεράσει την υπερπαραγωγή που ήταν η δεύτερη. Έτσι φτάνουμε στις τρεις τελευταίες επιλογές. Το Attack on Titan, το Jujutsu Kaisen και το Vinland Saga. Άλλη μια προφανή απάντηση για όσους με ξέρετε, το Attack on Titan, αν στον τίτλο του δεν είχε τον αριθμό 1 και αντίθετα ήταν και το πρώτο και το δεύτερο part μαζί, η επιλογή θα ήταν απλή. Αλλά με το Special 1 να είναι ο πρόλογος για το υπερθέαμα που θα ακολουθούσε μετά, δεν μπορώ να το δώσω. Και ίσως καλύτερο να το αφήσω για του χρόνου. Και τώρα, φτάσαμε στα δύο τελευταία. Αν με ρωτούσε στην αρχή του 2023 να στα συγκρίνω, πιθανότατα θα γελούσα. Το Jujutsu Kaisen Season 1 ήταν μακράν για μένα η πιο ασήμαντη σόνιν εμπειρία μου. Στο τέλος της σειράς δεν θυμόμουν χαρακτήρες, δεν θυμόμουν πλοκές, δεν ήξερα γιατί υπήρχε ένα θηλυπρεπές δέντρο, ο καπετάν Μάγμα ή γιατί αυτός ο Λεμέσο Ιταντόρ ήταν πρωταγωνιστής. Ήμουν τόσο αδιάφορος που ακόμη τον έλεγα με το επίθετό του. Φανταστείτε τώρα εγώ στον Demon Slayer να αναφερόμουν όλη την ώρα στον Τάντζιρο ως ο Κάμαντο. Δεν θα ήταν τέρμα περίεργο. Κι όμως δεν με ένοιαζε να μάθω το όνομά του. Δεν έβλεπα το νόημα του Γκότζο. Δεν με ένοιαζαν τα Black Flash ή τα Domain Expansion. Βασικά μπαίνοντας στην ταινία, ήμουνα τόσο ψυχρός προς το σύστημα μάχης της σειράς που όταν είδα το Γιούτα να χτυπάει τον Γκέτο, νόμιζα ότι το Black Flash ήταν απλά μια over animated random μπουνιά. Όχι τίποτα άλλο. Το Jujutsu Kaisen Zero μου άρεσε τόσο πολύ που είχα αρχίσει ένα meme με το Γιούτα και πάντα έλεγα ότι τον βάλα να κουβαλήσει όλη τη σειρά. Το μόνο που θυμόμουν από το Jujutsu Kaisen Season 1 ήταν τον Μπράντα και πάλι σε ένα δεύτερο viewing τον βαρέθηκα και αυτόν και τις φανφάρες περί μεγάλων κολάρων. Σε αντίθεση με το Vinland Saga Season 2 που ήξερα από την αρχή ότι ήταν peak. Το manga ήταν peak, το studio ήταν peak, σκηνοθεσία, τα χρώματα, όλα ήταν peak. Η προσωποποίηση του peak fiction και η σειρά το παρέδωσε. Φεύγοντας από το Vinland Saga Season 2,
ένιωσα μια αγαλίαση ψυχής. Θυμάμαι να βλέπω τη σκηνή με τον Άσκελα και τους νεκρούς και από εκείνο το σημείο και μετά να αρνούμε να δω τη σειρά σε οτιδήποτε άλλο πέρα από τη μεγάλη τηλεόραση στο σαλόνι. Το opening ήταν σε δυτικά κυβικά. Η μουσική ήταν άψογη, όλα ήταν άψογα. Το Vinland Saga είχε φτιαχτεί ώστε να ήταν η καλύτερη σειρά που επέστρεφε το 2023. Και μετά από όλα αυτά, κάθισα και είδα το Jujutsu Kaisen 2. Το Jujutsu Kaisen 2 είναι μια σειρά που μπήκα με σκοπό να τη μισήσω. Ήμουν έτοιμος να πάω σε αυτούς που έλεγαν ότι η Shibuya είναι το καλύτερο arc και να γελάσω, παραδέχοντας ότι είχα δίκιο. Η σειρά ήταν ένα μαύρο χάλι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν κάνω ποτέ λάθος. Και μετά άρχισα να βλέπω τη σειρά. Σκηνοθετικά διαφορετική, με λιγότερη δράση και περισσότερη ατμόσφαιρα. Με το φως και τα έντονα χρώματα να επικρατούν σε σχέση με την πρώτη σεζόν, που τα σκοτεινά χρώματα και το γενικό σκότος είχαν την τιμητική τους. Η σειρά με είχε τραβήξει οπτικά. Το opening δεν έχτιζε μάχες σε υπόγεια, με χαρακτήρες να στέκονται ή να πετάνε με cool τρόπο. Έδειχνε ένα μάτσο ατζαμίδες να πηγαίνουν για καφεδιά, τον Γκότζο να τρώει ξύλο από το δάσκαλό του και κωμικά να πετάγεται πίσω ενώ το σχέδιό του άλλαζε σε γελιογραφία. Και όλα αυτά με ένα δημιουργικό, χαρούμενο και γεμάτο ενέργεια μουσικό κομμάτι. Η σειρά με είχε κερδίσει την παρουσίαση, αλλά το Jujutsu Kaisen ποτέ δεν έπασχε από εικόνα. Το opening της πρώτης σειράς ήταν από το Shingo Yamashita, τον κυριολεκτικά καλύτερο anime opening creator. Περίμενα να ήταν μια τυπική τρασίλα τυλιγμένη με πολύ ωραία visuals. Βασικά, ήξερα ότι ήταν μια τρασίλα τυλιγμένη με ωραία visuals. Και αυτό που πήρα μου άλλαξε τη γνώμη. Η σειρά είχε χιούμορ, είχε χαβαλέ, είχε αναφορές στα Digimon και φαινόταν σαν side story. Με σκοπό να πάρει τον άψυχο Γκότζο, που σε καμία περίπτωση δεν έβρισκα αστείο στην πρώτη σεζόν, και όλη η φάση που παρουσιαζόταν στο δυνατότερο να τον κάνει απεχθεί για μένα, και να τον αλλάξει. Είναι ένα άτομο γεννημένο να ζει μόνο του, με καταγωγή από τις δυνατότερες οικογένειες. Ήταν ένα άτομο που κληρονόμησε τη μεγαλύτερη δύναμη. Δύναμη τόσο μεγάλη που ανατάραξε το σύμπαν που ζει. Οι κατάρες τον φοβόντουσαν. Οι άνθρωποι τον φοβόντουσαν. Ήταν ένα άτομο γεννημένο να προκαλεί τον τρόμο. Και αντίθετα, ο Γκότζο αποφάσισε να δει τη θετική μεριά της ζωής. Ασπάζοντας τη δύναμή του και σπάζοντας πλάκα με όλους. Ήταν ο δυνατότερος και ο καλύτερος. Τι τον ένοιαζε τι έλεγαν οι άλλοι. Η ζωή ήταν χαρά και παιχνίδι. Προβλήματα. Δεν υπήρχε η λέξη πρόβλημα στο λεξικό του δυνατότερου. Οι εχθροί ήταν ασήμαντοι. Η έννοια της ύπαρξης είναι ασήμαντη όταν όποιος στέκεται μπροστά σου είναι απλά πιο αδύνατος από σένα. Γιατί? Γιατί εσύ είσαι το ταβάνι. Μπορείς να είσαι όσο απερίσκεπτος, όσο χαβαλές και όσο κλόουν θέλεις. Γιατί για σένα δεν υπάρχουν κανόνες. Σύντομα όμως η ζωή του χτυπάει την πόρτα. Η αποτυχία κάνει την εμφάνισή της και του υπενθυμίζει ότι ποτέ κανένας δεν είναι ο καλύτερος. Ρίχνοντάς τον στο χαμηλότερο του σημείο, δίνοντάς την αφορμή να σπάσει, μια αφορμή να αλλάξει και να γίνει αυτό που όλοι περίμεναν. Και μέσα σε όλο αυτό το σκοτάδι, επιλέγει να συνεχίσει. Επιλέγει το φως. Επιλέγει την επόμενη γενιά. Επιλέγει το μέλλον. Στην αντίπερα όχθη όμως, ο παιδικός του φίλος, ο μοναδικός πραγματικός του φίλος, η προσωποποίηση του παραδοσιακού ήρωα, δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει την κατάσταση θετικά. Βλέποντας τη σκληρότητα του κόσμου, βλέποντας τον καλύτερο του φίλο να γίνεται καλύτερος, ενώ αυτός έμενε πίσω, βλέποντας την αποτυχία και την κακία, λύγησε. Γιατί βλέπετε, αυτοί που πολεμάνε κατάρες δεν είναι ήρωες. Δεν τους περιμένουν συγχαρητήρια στο τέλος της ζωής τους. Είναι απλά αυτοί που γεννήθηκαν για να πετάνε τα σκουπίδια των άλλων. Να εξολοθρεύουν κατάρες. Να πεθαίνουν μόνοι. Στο χαμηλότερο σημείο της ζωής τους, ο ήρωας λύγησε, ενώ ατίθασος δυνάμωσε. Η ιστορία του Γκότζο, του Γκέτο, του Τότζι και του Μέγκουμι. Είναι αυτή που ξεκινάει τα πάντα. Είναι το σημείο που έδωσε νόημα σε όλη τη σειρά. Όταν ο Γκότζο ξυπνάει ενώ θυμόταν το παρελθόν του, τα μάτια του δείχνουν ότι δάκρυζε. Γιατί για αυτόν, εκείνα ήταν τα χρόνια που ήταν τα καλύτερά του. Η εποχή που ζούσε με τον καλύτερο του φίλο. Έναν φίλο που αναγκάστηκε να σκοτώσει για να προστατέψει την επόμενη γενιά. Έναν φίλο που εξαιτίας του παγιδεύτηκε. Ένα άτομο που οι πράξεις του, άμεσα και έμεσα, άλλαξαν ακόμη και τον Ιταντόρι. Γιατί η ιστορία του Γκότζο, το γεγονός ότι παγιδεύτηκε με την ισορροπία του κόσμου να αναταράσεται, και με αγαπημένους χαρακτήρες να χάνονται, έφερε στο προσκήνιο τον Ιταντόρι. Αδύναμο πνευματικά, αλλά και σωματικά. Απροετοίμαστο για ό,τι θα ακολουθούσε. Με κάθε στιγμή να τον χτυπάει ακόμη περισσότερο. Οδηγώντας τον στη μοναξιά. Και σε όλη αυτή την κατάσταση, ο Γιούτζι βρήκε το ρόλο του. Δεν είναι ο εκλεκτός, δεν είναι κάποιο σημαντικό άτομο. Είναι απλά ένα μικρό παξιμάδι, κομμάτι μιας μεγαλύτερης μηχανής. Αλλά από τη στιγμή που ακόμη και η μικρή του περιστροφή είναι αρκετή για να κάνει μια μεγαλύτερη μηχανή να κινείται, αυτό του δίνει νόημα. Αυτό που κάνει το Jujutsu Kaisen Season 0 για την πρώτη σεζόν, δεν χρειάστηκε ποτέ να το κάνει το Vinland Saga Season 2 για τη δική του. Και γι' αυτό τον λόγο, το Jujutsu Kaisen Season 0 αξίζει να είναι η καλύτερη σειρά που επιστρέφει. Και φτάσαμε και επίσημα στην τελευταία κατηγορία.
την σημαντικότερη, το άνιμε της χρονιάς. Η σειρά που καθήλωσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Η σειρά που όταν θα την επισκέπτομαι μετά από χρόνια, ίσως να τη βρω καλύτερη από ότι την άφησα. Και θα μπορούσα να πω ότι συμφωνώ με όλες τις υποψηφιότητες και καταλαβαίνω τους λόγους που μπήκαν. Όσο και αν διαφωνώ ότι το Oshinoko ήταν άξιο υποψηφιότητας και ίσως το Tengoku Daimakyo άξιζε τη θέση του, δεν θα διαφωνήσω ότι δημιούργησε ντόρο. Το πρώτο επεισόδιο ήταν φτιαγμένο για να τραβήξει τον κόσμο και το πέτυχε. Το Demon Slayer το 2023 δεν το βρήκε με την καλύτερη του σεζόν. Όχι ότι υστερούσε σαν άνιμε, απλά έβγαζε περισσότερο ένα συνέστημα ενδιάμεση σεζόν παρά επόμενου κεφαλαίου στη ζωή του Τάντζιρο. Το Μπότσι, όσο και αν ήθελα να νικήσει, πιστεύω ότι ο ενθουσιασμός που δημιούργησε δεν θα είναι ο ίδιος στο δεύτερο viewing. Είναι σειρά που θα σε σοκάρει να τη δεις την πρώτη φορά. Θα γελάσεις, θα ενθουσιαστείς και ίσως τραγουδήσεις. Και όπως είπα, έχει την κατάρα της 12άρας. Και δυστυχώς, με μόλις 12 επεισόδια, δεν μπορώ να κατασταλάξω αν τη θεωρώ Anime of the Year. Και η κριτική επεκτείνεται και στο Chainsaw Man. Γνωρίζω ότι αυτό που βλέπω χτίζει κάτι καλό, θέλω να μοιραστώ τη χαρά μου και οπτικά παίρνω αυτό που θέλω. Αλλά δεν θα κρύψω ότι 12 επεισόδια δεν ήταν αρκετά. Το Chainsaw Man είναι μια action fantasy σειρά με dark comedy στοιχεία και δράμα. Αλλά βλέποντας τα πρώτα 12 επεισόδια, τα περισσότερα από όσα προανέφερα δεν είναι αντιληπτά. Οι περισσότερες σκηνές έχουν την αδεξιότητα που χαρακτηρίζει τη δουλειά του Fujimoto, αλλά τους λείπει το τελείωμα, ώστε έτσι να δοθεί το απαιτούμενο context για να βγάζουν νόημα. Με μόλις 12 επεισόδια, η σειρά μοιάζει περισσότερο με action σειρά με κεντρικό χαρακτήρα. Πράγμα που θεωρώ άδικο, αλλά ταυτόχρονα δικαιολογημένο. Σε συζήτηση ρωτήθηκα ποιος είναι ο Ντέντζι, γιατί το άτομο που με ρώτησε έβλεπε τη σειρά και δεν μπορούσε να καταλάβει την προσωπικότητά του. Και δυστυχώς, δίχως την ιστορία της Ρέζε, είναι δύσκολο να τον εξηγήσω. Και αν και χαμηλό, πιστεύω ότι η βαθμολογία του στο MAL δεν είναι τελείως άδικη. Αλλά επίσης, πιστεύω ότι όταν το πρώτο κομμάτι της σειράς ολοκληρωθεί, η άποψη του κόσμου θα αλλάξει. Οι σειρές που πραγματικά με άγγιξαν το 2023 ήταν το Attack on Titan, το Jujutsu Kaisen και το Vinland Saga. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο με ζόρισε αυτή η επιλογή. Και τα δύο μοναδικά. Και τα δύο ξεχωριστά. Και τα δύο κάναν τα πάντα σωστά. Και τα δύο τα απόλαυσα. Και τα δύο αξίζουν να τερματίσουν πρώτα. Η διαφορά του πρώτου φαίνεται, πώς το λένε, στο φωτοφίνις. Είναι τόσο μικρή και ασήμαντη, αλλά ταυτόχρονα αποφασιστικός παράγοντας. Και σε καμία περίπτωση δεν υποβαθμίζει τη σειρά που βγήκε στη δεύτερη θέση. Η αγαπημένη μου σειρά για το 2023 ήταν το Vinland Saga. Και όχι, δεν θα αναφερθώ σε βαθύτερα νοήματα. Το Vinland Saga δεν είναι κάποιο φιλοσοφικό masterpiece, το οποίο θα χρησιμοποιήσω σαν ασπίδα, όπως ο κόσμος έκανε παλιά με το Evangelion, πίσω στις αρχές του 2000. Δεν νιώθω εξυπνότερος διαβάζοντάς το. Αλλά με τη σαβούρα εκεί έξω και κυρίως τη σαβούρα που προωθείτε, ήταν αναμενόμενο ότι για κάποια άτομα, κάτι που τις αντιμετωπίσει σαν άνθρωπο με κριτική ικανότητα, να το θεωρήσουν ανώτερη τέχνη. Από την προβολή του στο Netflix, το intro του, την παρουσίαση και την ιστορία του, το Vinland Saga πήγε από το συνηθισμένο ιαπωνικό άνιμε. Η πρώτη σεζόν μας βύθισε στο μίσος, το σκοτάδι, την εκδίκηση. Και η δεύτερη μας βρήκε με ένα πρωταγωνιστή κενό. Ένα κουφάρι, ανίκανο να μιλήσει και ανίκανο να σκεφτεί. Τα μεγάλα πεδία μάχης αντικαταστάθηκαν από μια άγονη γη. Μια γη που δεν φτάνει ένα άτομο για να την καλλιεργήσει. Αλλά τίποτα δεν είναι αδύνατον όταν δύο άτομα προσπαθούν μαζί. Μια φιλία που αλλάζει το Thorfinn. Μια ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Μια ελπίδα να βοηθήσει. Γιατί στο τέλος της μέρας, μια συγγνώμη δεν αλλάζει καταστάσεις. Το να αυτοβασανίζεσαι δεν φέρνει φαγητό στους πεινασμένους. Δεν θα φέρει ειρήνη στους καταπονεμένους. Το μόνο που μπορείς να κάνεις σε άτομα που έχεις βλάψει είναι να σταθείς μπροστά τους και να τα προστατέψεις. Όχι με βία, αλλά με κατανόηση. Όχι προκαλώντας πόνο, αλλά αποδέχοντας τον πόνο τους. Το Vinland Saga με είχε καθυλώσει σελίδες του μόνο και μόνο στο το άνιμε να με σοκάρει. Μια ιστορία που ήξερα την κατακλείδα της, αλλά δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από πάνω της ούτε για ένα λεπτό. Ξέρω ότι η ζωή είναι δύσκολη. Κάποιες φορές νιώθεις μοναξιά. Κάποιες φορές απλά νιώθεις ένα κενό. Τα άνιμε δεν είναι μόνο ένα μέσο διασκέδασης. Είναι τα όνειρα. Είναι η σκληρή δουλειά. Είναι το πάθος και η προσπάθεια ανθρώπων που δεν το έβαλαν ποτέ κάτω. Πίσω από αγαπημένους χαρακτήρες, από τις ιστορίες με δράκους και ρομπότ, γεμάτες θάρρος και πόνο, κρύβονται συναισθήματα πραγματικών ανθρώπων. Γι' αυτό μην το βάζεις κάτω. Όσα εμπόδια και να συναντήσεις, να θυμάσαι πάντα αυτά που σου μάθανε οι αγαπημένοι σου χαρακτήρες και να συνεχίζεις.